από 6 έως 8% για τη Δημοκρατική Αριστερά από 4,5 έως 6,5% και παρακαλώ να δούμε και στη συνέχεια τα υπόλοιπα κόμματα. Για το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και τους Οικολόγους Πράσινους, το Exit Poll δεν μπορεί να δώσει απάντηση. Απάντηση θα δώσει η κάλπη. Κινούνται οριακά στο 80% πέριξ του 3%. Για τη Δημοκρατική Συμμαχία είναι λάθος τα ποσοστά που βλέπουμε. Το ποσοστό, και παρακαλώ σε επόμενη φάση να το διορθώσουμε, είναι από 2 έως 2,8%. Ίδιο με αυτό της δράσης, επίσης από 2 έως 2,8%. Για το Δημιουργία Ξανά, από 1,9 έως 2,5%. 1,2 έως 2% για το Ανταρσία και 2 έως 4% για όσα κόμματα δεν βλέπετε σε αυτή την κάρτα. Θέλω να παρακαλέσω να γυρίσουμε ξανά στην πρώτη κάρτα, γιατί θέλω να δούμε το πολύ 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 ενδιαφέρον, το ότι δηλαδή ανάμεσα στα τρία κόμματα, ειδικά ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο, υπάρχουν επικαλύψεις. Δηλαδή, να ξεκαθαρίσω, εξίσου πιθανό στατιστικά είναι για ένα κόμμα να έχει τη μικρότερη Κώστα, τιμή του και τη μεγαλύτερη. Θα σηκωθούμε. Για να το βλέπουμε κιόλας. Λοιπόν, είναι εξίσου πιθανό από πλευρά στατιστικής. Ναι. Το ένα, οποιοδήποτε κόμμα, να πάρει τελικά τη μέγιστη ή τη μικρότερη τιμή. Με αυτή την έννοια, η υψηλότερη τιμή για το ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγαλύτερη από τη χαμηλότερη τιμή της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, τίθεται ένα ζήτημα για την ώρα από το Exit Poll, ποιο είναι το πρώτο κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει υψηλότερα όρια, αλλά επικαλύπτονται. Επίσης, το υψηλό όριο για το ΠΑΣΟΚ, το 17%, είναι μεγαλύτερο από το χαμηλό όριο για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι και ο λόγος, Έλλη, που η κοινή μας απόφαση είναι ότι δεν θα δείξουμε στις 7 εκτίμηση για έδρες. Δεν θα δείξουμε εκτίμηση για έδρες, αν δεν σιγουρευτούμε για τη σειρά των κομμάτων. Το οποίο ελπίζουμε ότι θα μπορεί να γίνει στις 8, όταν θα έχουμε όλα την επεξεργασία. Μπορείς να μας πεις τις πιθανές μεταβολές στη σειρά των κομμάτων, βάσει των οποίων πιθανών μεταβολών δεν μας δίνετε τις έδρες από τώρα? Οι πιθανές μεταβολές μπορεί να έχουν να κάνουν κυρίως με πιθανή αλλαγή στα τρία πρώτα κόμματα. Δηλαδή το δεύτερο, όπως είπα και πριν, το 18,5 είναι μεγαλύτερο από το 17. Να. Έτσι. Βεβαίως, η εκτίμηση είναι όπως τη δίνουμε. Έτσι, δηλαδή να το πούμε λίγο πιο καθαρά. Αυτό που λες, ότι το 18,5 είναι μεγαλύτερο από το 17, μας λες ότι ενδέχεται το δεύτερο κόμμα, εάν καθίσει στο υψηλότερο ποσοστό του, και το πρώτο, εάν καθίσει στο χαμηλότερο. Είναι αντίστροφα, βέβαια.